Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Βασίλης Μαρτζούκος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Αντιπρόεδρος της Ελισμέ. Καλησμέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τον άβαρχο, να πάρουμε μια. Άβαρχε, τώρα εσείς έχετε κάνει και σε φρεγάτες, έχετε κάνει σε πλοία. Και διοικητής φρεγατών. Και διοικητής φρεγατών. Η περιοχή είναι μια πάρα πολύ γνωστή περιοχή στο πολεμικό ναυτικό, το οποίο λίγο πιο ανατολικά βέβαια έχει πεδία βολής. Είναι ένα από τα σημεία στα οποία το πολεμικό ναυτικό ασκείται πάρα πολύ συχνά. Μιλήστε μας λίγο για το σημείο. Πείτε μας λίγο τι γίνεται εκεί. Για ποιο ακριβώς? Για το σημείο της Πύλου, που στο οποίο συμβαίνει. 47 ναυτικά μίλια, ναι, που έγινε, ναι, νοτιοδυτικά της Πύλου. Ναι, είναι περιοχή στην οποία και το ναυτικό ασκείται, αλλά πέραν αυτού το μεταναστευτικό, στο οποίο προφανώς αναφέρεστε, είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο παρεπιπτόντως το Ινστιτούτο μου το έχει κάνει σημαία εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Μακάρι να εισακούγεται από την πρώτη στιγμή σε πολλά πράγματα. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Σαραντάκος μόλις προηγουμένως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς θα λάβει δυσμενή τροπή στα επόμενα χρόνια, δηλαδή θα διωγγωθεί, αν λάβει κανείς τα δημογραφικά δεδομένα της Αφρικής. Το 2050 η υποσαχάρη Αφρική θα έχει το μεγαλύτερο δυναμικό εργατικό του πλανήτη. Θα έχει περίπου 2 δισεκατομμύρια. Όλη η Αφρική στο τέλος του αιώνα θα είναι 4,5 δις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πού θα κατευθυνθούν όλοι αυτοί. Και ασφαλώς η Ευρώπη, όπως είπατε, παίζει το ρόλο της, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει και η Ελλάδα σαν κράτος τι θα κάνει. Η ιστορία εξηγείται, γιατί όταν οι Ευρωπαίοι πήγαν στην Αφρική δεν ήταν για καλό. Ναι, αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει να αυτομαστιγωνόμαστε φόρους ζωής. Ναι, εντάξει. Έτσι, δεν μπορεί να πληρώσουμε αυτή τη στιγμή αυτό που έκανε η Ευρώπη κάποτε και που δεν κάναμε εμείς, για παράδειγμα, σαν Ελλάδα, ή που δεν έκαναν και άλλα κράτη. Ναύαρχε, η Δύση είναι αυτή η οποία τους χάρισε απλόχερα φτώχεια. Και αυτοί τώρα προσπαθούν να αποφύγουν. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην μας αρέσει, μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ωραία αν τη συζητάμε στα κυριακάτικα τραπέζια μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θα σας πω ένα μέγεθος μόνο, ότι η Νιγηρία, που αριθμεί αυτή τη στιγμή 200 εκατομμύρια, στο τέλος του αιώνα θα είναι 750, μεγαλύτερη δηλαδή από τον πληθυσμό Ευρώπης και Ρωσίας μαζί. Έτσι, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα έχουμε και Νιγηριανό γείτονα. Θα έχουμε και Νιγηριανό γείτονα, όπως έχουμε τώρα και Αλβανό και Βούλγαρο και Πακιστανό. Ναι, υπάρχει ένας Νιγηριανός. Μόνο που δεν είναι εύκολο, γιατί τίθεται άμεσο θέμα κοινωνικής συνοχής. Σύμφωνο. Δεν είναι εύκολο αφομοιώσιμες αυτές οι μάζες, γιατί και εμείς ως Ελλάδα, παρά την αφομοιωτική ικανότητα που έχουμε επιδείξει ιστορικά, είναι και πεπερασμένες οι δυνατότητες. Δεν μπορούν 10 εκατομμύρια να φιλοξενήσουν άλλα 10. Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν μπορεί να τον θέσω τον Νιγηριανό όταν λέγεται Αντετοκούμπο και να μην τον θέσω όταν λέγεται Ιμπραήμ. Όχι. Κοιτάξτε, φρούριο Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Ούτε φρούριο Ελλάδα. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει και επιβάλλεται για κάθε κυρίαρχο κράτος είναι να ελέγχει πότε, πόσους και ποιους. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μπαίνουν ανεξέλεκτα. Αυτή είναι η διαφορά. Να ρωτήσω κάτι και από την πολυετή εμπειρία σας και από τη θέση σας και από την ειδικότητά σας. Γιατί είχαμε αυτό το ναυάγιο? Τι δεν πήγε καλά εδώ? Γιατί ακούμε και εμείς έτσι οι πρώτες πληροφορίες που προσπαθούμε, ναι, λοιπόν να καταλάβουμε τι έγινε λοιπόν και βυθίστηκε αυτό το αλευτικό σκάφος, οδηγώντας στο θάνατο περίπου 80 ανθρώπους, 79 συγκεκριμένα, και αγνοούνται δεν ξέρουμε κι εμείς πόσοι. Τι έγινε λοιπόν και είχαμε αυτή την τραγωδία? Προσπαθούμε δηλαδή να καταλάβουμε, ο καιρός καλός, 2-3 μποφόρ στην περιοχή. Ακούσαμε κάτι για απότομη μετατόπιση του κέντρου βάρους, ότι πήγαν από τη μία πλευρά οι περισσότεροι, οπότε αυτό, ναι, το πράγμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να βουλιάξει το πλοίο. Πεταχή, τι μπορείτε εσείς να μας πείτε? Ξεκινούμε από το ίδιο το σκάφος και την πλευστότητά του. Mm-hmm. Δηλαδή τις ναυτικές προδιαγραφές του σκάφου. Το σκάφος είναι εδώ. Το βλέπετε. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, είναι ένα κοινό σκάφος το οποίο βρίθη ανθρώπων. Διασκευασμένη μηχανότρατα, αν κρίνω πίσω από το Βίτζι, έτσι, από τη βάση για το Βίτζι. Έτσι, ακριβώς. Την οποία, ναι, την έχουν φτιάξει κάπως ώστε να μπορεί να πάρει όσο δυνατόν περισσότερους. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι φτιαγμένη για τα 10 άτομα πλήρωμα. Λοιπόν, όταν εκεί πέρα στηβάζονται 300 άτομα, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Μία, δύο, τρεις μπορεί να γυρίσει, να μπατάρει. Με μια κακή συμπεριφορά του καπετάνιου έναντι έστω και των χαμηλών μποφόρ, μπορεί αυτό να λάβει κλίση. Αν λάβει κλίση, θα μετατοπιστούν όλοι προς μία πλευρά. Και αυτό μπορεί να είναι μοιραίο.
Πιο πανικό... Άρα μπορεί να έχει συμβεί αυτό το οποίο βέβαια, λοιπόν... Και ο πανικός είναι κακό σύμβουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι... Και δεν νομίζω ότι ήταν δύο ή τρία μποφόροι, ήταν παραπάνω. Και αυτό το τεστ, το τεσάρι το οποίο είναι αθώο σε άλλες περιπτώσεις. Είναι αθώο και το και στις Κυκλάδες το τεσάρι. Δεν είναι τόσο αθώο εκεί, λέτε. Δεν είναι τόσο αθώο εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλει και ικανότητα, θέλει και ο καπετάνιος να γνωρίζει, να είναι έμπειρος. Ο καπετάνιος δεν έχει αφήσει το πόστο του τα τελευταία έτσι, δραματικά λεπτά. Είχε φύγει από τη θέση του. Αυτό σημαίνει πολλά. Γιατί το ίδιο, στον ίδιο καιρό το ίδιο σκάφος μπορεί με ένα έμπειρο καπετάνιο να επιπλέψει και να πλέψει μια χαρά και το άλλο να βυθιστεί. Να, γιατί κάνει τη διαφορά. Βέβαια, οι στροφές που θα του δώσει, η πορεία που θα του δώσει ως προς τα κύματα κλπ. Είναι καθοριστική. Και συνήθως αυτά τα σκάφη έχουν δύο αμπάρια. Ένα το οποίο είναι ακριβώς πάνω από την Ίσαλο και ένα το οποίο ξεκινάει από εκεί και κάτω. Σωστά. Ναι. Απίστευτη λοιπόν, εικόνα πάντως. Δηλαδή, εσύ βλέπεις τώρα σκάφος, αλλά άνθρωποι υπάρχουν και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βέβαια. Είναι τα αμπάρια τα οποία γεμίζουν. Αυτά είναι αλλιευτικά ανοιχτής θαλάσσης. Είναι αμπάρια τα οποία γεμίζουν αλλιεύματα. Και αυτά τα αμπάρια, πόσο κόσμο μπορεί να χωρέσουν? Δηλαδή, σε αυτό το πλοίο τώρα που βλέπουμε εκεί. Άλλους τόσους. Άλλους τόσους. Ναι. Άλλους τόσους. Δεν φαίνεται. Όσου μπορεί να βάλει επάνω, όσου μπορεί να στριμωχτούν, όποιο μπορεί να πατήσει το πόδι του πάνω, τόσου χωράει. Και να βρει μια μικρή θεσούλα, μια γωνίτσα για να τώρα, εσύ βλέπει ανθρώπου. Αυτό ο οποίο του έχωσε εκεί όμω, έβλεπε 4.000 δολάρια. Το δηλαδή κάθε κεφάλι ήταν 4.000 δολάρια. Και προφανώ αυτοί δεν είχαν και σωσίβια. Δεν είχαν σωσίβια, δεν γνώριζαν, λέει, να κολυμπάνε. Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για γυναίκε. Στην ουσία είναι ένα έγκλημα. Να το. Αυτή εδώ είναι. Η τελευταία πράξη του εγκλήματος που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι το πλατό του λιμενικού, το περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης Μουρμούρης, υποκελευτής Μουρμούρης, το οποίο μεταφέρει τις ορούς, κοιτάξτε τα body bags πάνω στο κατάστρωμα, μεταφέρει τις ορούς των άτυχων. Κύριε Κλάψη, σας αφήσαμε λιγάκι, χάθηκε και λίγο η σύνθεση, καλημέρα και πάλι. Καλή σας ημέρα. Τώρα δεν ξέρουμε αν θέλετε να πείτε κάτι για όλα αυτά ή να πάμε κατευθείαν σε κάποια άλλα ζητηματάκια τα οποία φαίνεται ότι ψήνονται. Θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό και να προχωρήσουμε μετά να δούμε και τα ελληνοτουρκικά μας. Είναι μια εξέλιξη όπως περισσότερο και από θλιβερή, η οποία όμως είναι ένας κρίκος, είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα τέτοιου είδους περιστατικών που συνδέονται με τις παράνομες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες στη Μεσόγειο έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους δυστυχήματα και στο παρελθόν. Mm-hmm. Στην Ελλάδα μπορεί να μην είχαμε τόσο μεγάλο περιστατικό, αλλά και άλλες χώρες όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι η Ιταλία, είχαμε τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς αυτή τη φορά έτυχε να είναι στη δική μας πλευρά και θρυνούμε εκατοντάδες ανθρώπους. Νομίζω ποτέ δεν θα μάθουμε ακριβώς πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι που πνίγηκαν στα νερά της Μεσογείου. Δεν θα γίνουν ούτε αριθμοί. Είναι φοβερό. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γίνουν ούτε αριθμοί, γιατί δεν θα τους βρει ποτέ κανένας. Κανείς δεν ξέρει πώς ήταν, κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποιοι ήταν. Επομένως, είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν. Είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα ταυτοποιηθούν ως θύματος νεκροί. Τέτοιες εικόνες εσείς φοβάστε ότι θα ζούμε από εδώ και στο εξής, ότι θα είναι έντονα αυτά όλα τα περιστατικά? Έχουν ξαναγίνει τέτοια περιστατικά, είπα και προηγουμένως, όχι στη δική μας πλευρά, στη πλευρά της Ιταλίας περιπίν. Είναι κάτι το οποίο στη νέα πραγματικότητα, όπως την περιέγραψε ο κύριος Ναύαρχος, δυστυχώς ίσως να είναι κάτι πιο σύνηθες από ό,τι νομίζουμε. Οι χώρες της Αφρικής θα έχουν την τάση όλο ένα και περισσότερο να δίνουν δυναμικό το οποίο θα θέλει να βρει διέξοδο προς την Ευρώπη. Το έχουμε ζήσει αυτό τα πολλά τελευταία χρόνια. Νομίζω θα συνεχιστεί αυτό και τα επόμενα χρόνια. Επομένως, είναι κάτι το οποίο ίσως το ξαναβρούμε μπροστά μας.